Αυτή είναι η έκθεση, η πρώτη σελίδα. Ήθελα να τη δείξουμε ότι την έχουμε στα χέρια μας και βεβαίως βλέπετε και τους χάρτες που δημοσιεύουν. Είναι όλη η έκθεση, είναι 25 σελίδες σε μορφή PDF. Έκαναν παρουσίαση οι Τούρκοι διπλωμάτες, πολύ εμπειροί στα θέματα αυτά. Κάποιους από αυτούς τους γνώρισα στο παρελθόν, είδα τις φωτογραφίες και είναι πραγματικά ξέρουν καλά να προβάλλουν τις τουρκικές θέσεις, όχι ότι έχουν πάντα δίκιο. Αυτή η ενημέρωση είναι μια προειδοποίηση ουσιαστικά, διότι η Τουρκία, άλλο να λες τις δικές σου θέσεις και άλλο να τις προβάλλεις στους ξένους, Αιγύπτιοι, Ισραηλοί, Έλληνες. Με κάθε επισημό τρόπο, Μανώλη, δημιουργούν δεδομένα οι Τούρκοι που καταγράφονται. Και αυτή η εικόνα που βλέπετε είναι αποκλειστική δική μας, έτσι, για να το διευκρινίσω αυτό. Βεβαίως, βεβαίως. Είναι όλη η έκθεση. Μας, αυτή η έκθεση. Τι ακριβώς δείχνουν λοιπόν αυτές αυτοί οι χάρτες μεταξύ άλλων. Και τι δείχνουν οι χάρτες. Καταρχάς αγνοούν το Καστελόριζο. Δηλαδή ουσιαστικά υποστηρίζουν ότι δεν υπάρχει αυτοματισμός, δεν είναι τα νησιά. Το έχουν εξαφανίσει εδώ, όπως βλέπουμε. Δεν μπορούν να έχουν περιοχές θαλάσσιας δικαιοδοσίας. Μάλιστα. Και βλέπετε, κοκκινίζουν όλη την Ανατολική Μεσόγειο, το κόκκινο, όλο αυτό που βλέπετε, θεωρητικά, σύμφωνα πάντα με τους Τούρκους. Ναι, έτσι, εγώ ναι σας λέω το τι λένε εκεί. Βεβαίως, βεβαίως. Είναι τουρκική υφαλοκρηπίδα, αγνοούν ότι υπάρχει ελληνική υφαλοκρηπίδα. Επίσης, τα ροζ είναι οι περιοχές που έχει πάρει η τουρκική εταιρεία πετρελαίου άδειες από το ψευδοκράτος. Μάλιστα. Και βεβαίως, ουσιαστικά, αυτό που δεν αμφισβητούν είναι δύο οικόπεδα της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Νότο. Στο Νότο, ακριβώς. Τίποτα άλλο. Mm-hmm. Άρα θεωρούν ότι σε όλη αυτή την περιοχή, Μανώλη, έχουν δικαιώματα οι Τούρκοι να κάνουν ό,τι θέλουν. Και το προβάλλουν αυτό και το ανακοινώνουν. Βεβαίως. Αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία. Μπορούμε να προχωρήσουμε και στους επόμενους χάρτες, διότι αυτό που έχει σημασία η Τουρκία αμφισβητεί, ελληνική υφαλοκρηπίδα, κυπριακή υφαλοκρηπίδα. Εδώ, αυτό λοιπόν το χάρτη τον έδειξαν στους διπλωμάτες και πάνω δεξιά γράφει Μάζης. Είναι ο χάρτης του κυρίου Μάζη. Μάλιστα. Λένε οι Έλληνες υποστηρίζουν αυτό το χάρτη, τον έδειξαν σε όλους τους διπλωμάτες, υποστηρίζουν ότι αυτή είναι η κατάσταση στη Μεσόγειο, ναι, όμως προβάλλουν μετά τους δικούς τους χάρτες. Και λένε ουσιαστικά ότι ήδη ξεκινούν έρευνες, ξεκίνησαν έρευνες με το Φατίχ. Εδώ βλέπουμε, λένε, αυτή είναι η τουρκική υφαλοκρηπίδα όπως οι ίδιοι υποστηρίζουν. Μάλιστα. Και βεβαίως βλέπετε το Καστελόριζο. Mm-hmm. Λέει ότι ουσιαστικά έχει 12 τετραγωνικά χιλιόμετρα σε όλη τη Μεσόγειο, ενώ η Τουρκία και η Αίγυπτος έχουν πολύ μεγάλη ακτογραμμή και βεβαίως δικαιούνται σύμφωνα με την Τουρκία πολύ περισσότερο μεγαλύτερη υφαλοκρηπίδα σε σχέση με το Καστελόριζο. Γι' αυτό, προσέξτε, το Καστελόριζο πόσο σημαντικό είναι. Και το καταλαβαίνουμε, και αυτός είναι ο χάρτης του κυρίου Μάζη, γιατί πάνω δεξιά αυτό να το προσέξουν ορισμένοι που λένε μερικές ανοησίες κατά καιρούς για το Καστελόριζο. Γιατί οι σοβαροί άνθρωποι ξέρουν τη σημασία του Καστελόριζου. Και ξέρουν και πού βρίσκεται το Καστελόριζο. Κοίταξε να δεις, ναι, υπάρχουν κάποιες δηλώσεις. Πάντως γνωρίζω ότι γίνονται κάποιες προσπάθειες. Χτες έγιναν κάποιες άτυπες προσπάθειες επικοινωνίας μεταξύ δύο χωρών. Έγινε αυτή η επικοινωνία. Νομίζω από αυτό που λέγατε, σας άκουγα το πρωί, θα γίνει συνάντηση ενδεχομένως κυρίου Τσαβούσογλου. Αύριο, δεν είναι αυτό. Μάλλον αυτή η προσπάθεια έγινε για να προετοιμαστεί η συνάντηση. Πάντως δίνουμε έμφαση, Μανώλη, τόσο μεγάλη έμφαση στους συγκεκριμένους χάρτες, γιατί είναι πολύ διαφορετικό να βλέπεις σε τουρκικά μέσα να προβάλλουν κάποιους χάρτες, ουσιαστικά εξαφανίζονται νησιά. Και άλλο να το έχεις επίσημα πια με τον πιο επίσημο τρόπο, ακριβώς. Είναι το επίσημο Υπουργείο Εξωτερικών, αυτό παρέδωσε ουσιαστικά. Έτσι, είναι η επίσημη θέση της κυβέρνησης αυτή. Και δόθηκε στους διπλωμάτες. Δεν είναι κάτι που λέγεται από εδώ και από εκεί. Όμως οι Τούρκοι, από ό,τι φαίνεται, Μανώλη, δεν προκαλούν μόνο σε διπλωματικό επίπεδο, αλλά και σε στρατιωτικό. Έχουμε σε εξέλιξη την άσκηση Θαλασσόλικος. Είναι η δεύτερη μεγάλη άσκηση μέσα σε δύο μήνες. Ναι, και ήδη διεξάγεται και θα ολοκληρωθεί μέχρι στις 25 Μαΐου. Ήδη προβάλλουν πολλές εικόνες από ακόμα την άσκηση Τούρκη, βέβαια, ακριβώς. Μέσα στις εκλογές μας βρίσκουν. Όμως, γι' αυτό έχει μια σημασία, Μανώλη. Αυτό δεν πρέπει να το υποτιμούμε τη συγκυρία. Οι Τούρκοι δεν δουλεύουν ποτέ αυθαίρετα. Έχει σημασία. Εμείς είμαστε σε άλλο mood αυτή τη στιγμή εδώ, όπως λέμε στα χωριά μας. Κοίταξε, νομίζω όμως το κράτος λειτουργεί έτσι. Δηλαδή, όταν το ελληνικό κράτος πάντα. Ο Υπουργός Εξωτερικών. Εννοώ, ασχολούνται με αυτά τα θέματα. Γίνεται συνάντηση κυρίου Κατρούγκαλου με τον κύριο Τσαβούσογλου μεθαύριο, μάλλον. Mm-hmm. Ή αύριο, ναι, νομίζω αύριο. Αύριο στην Ελβετία. Αύριο, ναι. Άρα το κράτος λειτουργεί. Σε αυτό το θέμα δεν υπάρχει ανησυχία, όμως υπάρχει
Αυτή η άσκηση λοιπόν που προβάλλονται στα τουρκικά μέσα ενημέρωσης μου προκάλεσε εντύπωση, διότι. Καταρχάς για την αποκλειστική οικονομική ζώνη, κάτι ακόμα να τονίσουμε. Χθες ο Υπουργός Ευρωπαϊκής Ένωσης Μεγάλης Βρετανίας, ο κ. Ντάνκαν, αμφισβήτησε την κυριαρχία της οικονομικής ζώνης Κύπρου και είπε περιοχή με κυριαρχία υπό αμφισβήτηση. Και οι Αμερικανοί. Απάντησαν βέβαια οι Κύπροι, πρέπει να πούμε εδώ, και ο πρόεδρος Αναστασιάδης με έντονο τρόπο. Οι φίλοι οι Βρετανοί. Επίσης οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν πει η Κυπριακή Δημοκρατία αξιώνει αποκλειστική οικονομική ζώνη. Και έχουμε λοιπόν, επειδή δείξατε το θαλασσόλικο λοιπόν. Μανώλη, να δούμε ποια είναι τα σενάρια αυτής της άσκησης. Τι λέει το σενάριο λοιπόν. Το σενάριο λοιπόν, και το λένε με τον επίσημο τρόπο, υπονάβαρχος ο διοικητής των επιχειρήσεων του ναυτικού, μιλάει και λέει ότι είναι αμφίβιες επιχειρήσεις επιθετικές. Με επίδεση με μη επανδρομένο οπλισμένο αεροσκάφη σε περιοχές. Έχουν διαφορά αυτά τα σενάρια και τα σχέδια σε σχέση με τη γαλάζια πατρίδα, Μανώλη? Κοίταξε, ο θαλασσόλικος από το παρελθόν, όχι τώρα, το ξέρουν πολύ καλύτερα από μένα και οι αξιωματικοί των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων, διότι είναι μια τακτική άσκηση που από τη δεκαετία του 80 τη θυμάμαι. Αυτή ναι, είναι παλιά, έτσι είναι. Ναι, είναι επιθετικής μορφής, έχει σχέδια ανακατάληψης, κατάληψης περιοχών. Θα μας πει μετά ο κύριος Περβενάς που έχουμε εδώ, που έχει πάρει, φαντάζομαι, θα έχει πάρει μέρος στο θαλασσόλικο, έτσι είναι. Το επιβεβαιώνει και ο ίδιος και θα μας πει για τις ασκήσεις αυτές, τι ξέρει. Ακριβώς. Τότε λοιπόν ας δούμε εμείς τον υποναύαρχο, τον Τούρκο, που εξηγεί και την παρουσία, πόση σημαντική είναι η παρουσία του τουρκικού ναυτικού κατά την άποψή του στην Ανατολική Μεσόγειο. Karadeniz, Ege Denizi ve Akdeniz'de aynı anda kriz ve harp dönemi senaryolarını içeren serbest oyun safhası icra edilecektir. Serbest oyun kapsamında deniz kontrolünün tesis ve idamesi, denizde denetim harekatı, amfibi harekatın tüm safhalarını içeren amfibi akın harekatı, hatta şöyle ifade edebilirim, Doğu Akdeniz'de en etkili deniz kuvveti gerek nitelik ve nicelik açısından bölgede faaliyet gösteren Türk Deniz Kuvvetleri'dir.